Λοιπόν, ο αγαπημένος μας Βασίλης Κουτσαβλής, ο πρόεδρος του Σωματείου Φίλη Κτήματος Τατοίου, πήγε ως γνωστό στο Λονδίνο και έζησε το πλατινένιο ιουβιλέο. Πλατινένιο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, της Βασίλισσας Ελισάβετ, καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, κορίτσια? Πάρα πολύ ωραία. Πόσες μέρες έμενες σε Λόντεγο? Τέσσερις. Για το long weekend, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ταξίδεψέ μας μαζί σου, πάρε μας μαζί σου, πες μας τι ακριβώς είδες. Τι να πω, παιδιά, αυτό, δηλαδή, οι στιγμές που έζησε η Αγγλία τις προηγούμενες μέρες ήταν κάτι το μοναδικό, δηλαδή. Εντάξει, ήμουνα και το 2012 στο Αδαμάντινο, δηλαδή τα 60 χρόνια. Εντυπωσιακό και τότε, γιατί είχε γίνει αυτό στον Τάμεστη, αλλά αυτό εδώ τώρα ήταν. Υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι η Ελισάβετ, η Βασίλισσα, είναι εκεί και δεν είναι, ότι θα εμφανιστεί, δεν θα εμφανιστεί. Ξέρετε, παιδιά, από όλα αυτά τα χρόνια και με τα προβλήματα γενικώς που έρχονται με τα χρόνια και την ηλικία και όλα αυτά, έγινε ακόμα πιο αγαπητή, πιστεύω, στον κόσμο, Μαρία, και ο κόσμος το έδειξε αυτό. Και δεν ήταν μόνο μια ευκαιρία να πούνε ένα ευχαριστώ στη Βασίλισσα για τα 70 χρόνια, αλλά ήταν και αυτό που εγώ βίωσα. Ήταν η ανάγκη του κόσμου μετά από 2 χρόνια lockdown, που έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους που δεν τους είδανε κτλ., να μαζευτούν όλοι κάτω από ένα σύμβολο που εκπροσωπεί η Ελισάβετ, η Βασίλισσα στην Αγγλία, και να γιορτάσουν όλοι μαζί αυτή τη στιγμή, αλλά να γιορτάσουν και το γεγονός ότι βρίσκονται όλοι μαζί ξανά πάλι έξω, χωρίς μάσκες, χωρίς περιορισμούς, χωρίς προβλήματα κτλ. Οπότε ήταν πολύ πανηγυρικό το κλίμα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου, Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που είχαν μαζευτεί μπροστά στο Buckingham, καταλαμβάνοντας όλο το μόλο, όλο αυτό το μεγάλο δρόμο που φτάνει μέχρι την πλατεία Τραφάλγκαρ, για να δουν και το πάρτι που ήταν το Σάββατο το βράδυ, αλλά και αυτό την πολύ μεγάλη παρέλαση που έγινε την Κυριακή και φυσικά την Πέμπτη, που ήταν η παρέλαση της Βασίλισσας με τα άλογα, για αυτό που γίνεται κάθε χρόνο για τα γενέθλιά της, δηλαδή. Πες μας λιγάκι αυτό το γκόσιπ που έχει γίνει χαμός. Έφυγαν όντως οι Μέγαν Μάρκλ νωρίτερα γιατί ένιωσαν ότι δεν τους έδωσαν σημασία? Κοιτάξτε, ήταν ολοφάνερο από αυτά που είδαμε την Παρασκευή στον Άγιο Παύλο, που παρευρέθηκαν. Ήταν η μόνη εκδήλωση στα πλαίσια των εορτασμών των τετραήμερων που παρευρέθηκε το ζεύγος. Δεν τα αντιμετωπίστηκαν από κανέναν, με καμία ζεστασιά κτλ. Είδατε ότι την ώρα που αποχωρούσαν μάλιστα την εκκλησία υπήρχαν και γιουχαΐσματα όταν φεύγανε. Οπότε δεν τους υποδέχτηκαν οι Άγγλοι με ανοιχτές αγκάλες και σε καμία περίπτωση δεν τους συγχώρεσαν για αυτά τα απίστευτα που βγήκαν και λέγανε στην Όπρα. Θέλανε ένα λεπτό δημοσιότητας, αλλά ήταν δεδομένο, παιδιά, ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κάναν μια ιδιωτική επίσκεψη. Προφανώς η Βασίλισσα είδε τη δισεγγονή της, όχι το όνομά της, αλλά μέχρι εκεί. Και μετά πήγανε πίσω στις ζωές τους που επέλεξαν να κάνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην Αμερική με τους πλούσιους Αμερικάνους φίλους τους. Αυτό. Πάντως, μας έδινε η γιορτή όλη την αίσθηση ότι ένας κύκλος πάει να κλείσει. Και ήταν κάτι σαν αποχαιρετιστήριο, ευχαριστήριο του λαού προς τη Βασίλισσά του. Μαρία, ισχύει αυτό? Είναι. Όλοι αυτό νιώσαμε. Όλοι αυτό νιώσαμε πραγματικά και πρέπει να σας πω ότι η πιο συγκλονιστική στιγμή για μένα, επειδή το βίωσα, ανατρίχιασα και μόνο που το σκέφτομαι, γιατί το είδα τους ανθρώπους γύρω της αντιδράσης, γιατί δυστυχώς αυτά δεν μπόρεσαν να μεταφερθούν στην τηλεόραση. Ήταν την τελευταία μέρα, την Κυριακή, όταν υπήρχε το ερώτημα αν είναι καλά και αν θα εμφανιστεί να κλείσει τους εορτασμούς στο μπαλκόνι του Buckingham την ώρα που θα λέγεται ο εθνικός ύμνος της Μεγάλης Βρετανίας. Και να σας περιγράψω απλά πώς γίνεται αυτό, επειδή δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα κανένα στοιχείο αν θα είναι τελικά η Βασίλισσα ή όχι, και όλοι περιμένανε την έκπληξη. Δεν είχε δοθεί καμία επίσημη ανακοίνωση από το παλάτι ότι θα εμφανιστεί. Αυτό που γίνεται, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά οφείλω να το πω, είναι ότι πάνω στο Buckingham υπάρχει η Βρετανική σημαία. Όταν ο μονάρχης δεν είναι, η Βασίλισσα δεν είναι στο συγκεκριμένο κτίριο. Είναι στο Windsor, είναι σε κάποιο άλλο κάστρο. Όταν πλησίαζε η στιγμή όπου έκλεινε το πρόγραμμα και θα λεγόταν ο εθνικός ύμνος, κατέβηκε η Βρετανική σημαία από το Buckingham και ανέβηκε ο θηρεός. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ένδειξη ότι η Βασίλισσα έχει επιστρέψει στο παλάτι,
από όπου και αν βρίσκεται. Και αυτό ήταν και η ένδειξη ότι θα εμφανιστεί στο μπαλκόνι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στην αλλαγή της σημαίας, όταν κατέβαινε η σημαία και άλλαζε, γιατί αυτό ήταν πλέον ένα δείγμα ότι θα βγει τελικά και ότι θα εμφανιστεί. Συγκίνηση πάρα... στον κόσμο, υπήρχε συγκίνηση, ζητοκράβγαζαν. Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Ενθουσιασμός και τα λοιπά. Εντάξει, ήταν μοναδικές στιγμές αυτές της Κυριακής στο κλείσιμο και ο εθνικός ύμνος βεβαίως και τα λοιπά. Ήταν μια... Βλέψε, παιδί μου, οι Βρετανοί έχουν αυτό το πράγμα που δεν το έχουμε εμείς ή δεν το έχουν πολλοί άλλοι λαοί. Ανεξαρτήτως πολιτικών, ιδεολογικών, κομματικών τοποθετήσεων, να είναι όλοι μαζεμένοι και να γιορτάζουν με απόλυτη σύμπνοια ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός. Εμείς θα τσακωνόμασταν, ακόμα θα τσακωνόμασταν για τέτοια ζητήματα. Εκεί είναι όλοι μαζί. Πιστεύεις ότι άμα φύγει η Βασίλισσα από τη ζωή, λέμε τώρα, έτσι, θα μπορέσει να ξαναζήσει η Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά το βασιλικό κομμάτι, τέτοια... Όχι, παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Θα κλείσει μια εποχή και αυτό που είπε και η Μαρία πριν, θεωρώ ότι όντως ήταν ένα πάρτι αλλά και ένας αποχαιρετισμός μαζί. Γιατί όλοι μας, όσοι πήγαν εκεί, πίστευαν και θεωρώ οι περισσότεροι ότι ίσως να είναι από τις τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις της Βασίλισσας. Γιατί μην γελιόμαστε, είναι 96 χρονών, προέκυψαν και τα προβλήματα. Δεν νομίζω να ζήσει άλλα, μακάρι να ζήσει άλλα 10 χρόνια για να γιορτάσει το δρύλινο ιωβιλέο, έτσι, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει ποιο ακολουθεί. Μετά το πλατινένιο έρχεται το δρύλινο, είναι το Oak Jubilee, το οποίο θα γιορταστεί το 2032, αν είναι ακόμα ζωντανή η Βασίλισσα, αλλά δεν νομίζω τόσα πολλά χρόνια. Έχει αλλά μια έντονη έκδηλη σωματική φθορά. Ναι. Παρόλο που οι ομιλίες της δείχνουν μια εγκεφαλική διάβια, σωματικά δείχνει ότι και μετά το θάνατο του Φιλίππου. Το θάνατο του Φιλίππου, ακριβώς αυτό ήταν το κομβικό σημείο, Μαρία. Γιατί ήταν η Βασίλισσα, ήταν μια χαρά. Ανέβαινε στα άλογα και έκανε υπαστία λίγο πριν πεθάνει ο Φίλιππος. Αλλά θεωρώ ότι χάνοντας τον άνθρωπο, τον άνθρωπο που τη στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, είναι μια φυσική συνέπεια, πιστεύω. Και έπεσε και εκείνη πάρα πολύ. Οπότε, ναι, σωματικά πια δεν έχει τις αντοχές. Βεβαίως, να μην ξεχάσω να πω και το Paddington Bear, έτσι. Έχει γίνει χαμός με το βιντεάκι αυτό. Άνε που μιλάει στο αρκουδάκι. Το αρκουδάκι, ναι. Ήταν genius. Όπως τότε που έπεσε με το ελικόπτερο στην τελετή άνοιξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Την είδατε πως έλαμπε το πρόσωπό της, το χιούμορ που είχε. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι πνευματικά και εγκεφαλικά αυτή η γυναίκα δεν είναι... Και πολύ προχωρημένη γυναίκα για το συντηρητικό look της, ε! Φυσικά, και επίσης για τον συντηρητισμό των Βρετανών ήταν πάρα πολύ προχωρημένο και αυτό που έγινε με το αρκουδάκι. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί πιστεύεις ότι η Ελισάβετ θα μείνει στην ιστορία των βασιλικών οίκων? Δεν υπάρχει άνθρωπος παγκοσμίως, μονάρχης, αρχηγός κράτους, και δεν μιλάω μόνο για βασιλιά ή βασίλισσα, μιλάω και για πρόεδρο της Δημοκρατίας, που να έχει δείξει, Μαρία, τόσο Έλενα, τόσο μεγάλη αφοσίωση στο καθήκον της, να έχει κάνει τα πάντα για τη χώρα της, που άσχετα αν καταλογίζουν ότι σιγά και τι κάνει και τα λοιπά, είναι ένα σύμβολο που τόσα χρόνια ήταν εκεί σταθερότητας. Απαρνήθηκε τα πάντα με πολλά προβλήματα στην οικογένειά της, εγκαταλείποντας, ας πούμε, την οικογένειά της σε βάρος των καθηκόντων της, αλλά πάντοτε ήταν στο καθήκον εκεί. Δεν έλειψε ποτέ, δεν έλειψε σε κανέναν. Όλοι νιώθανε και όλοι περιμένανε να ακούσουν έναν λόγο παρηγοριάς από την ίδια. Και αυτό το είδαμε και επίσης με στο μήνυμά της για τον COVID, το οποίο ήταν κάτι συγκλονιστικό επίσης, μια από τις πιο μεγάλες στιγμές στην πορεία της. Πώς αυτή η γυναίκα καταφέρνει να ενώνει τον κόσμο και να αποτελεί ένα σύμβολο σταθερότητας για τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν θα ξαναυπάρξει άλλη Ελισάβετ, κακά τα ψέματα, και δεν θα ξαναείνει και η Αγγλία η ίδια χωρίς την Ελισάβετ. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουν μείνει ιστορικές οι κόντρες της με την Θάτσερ. Ναι. Έχεις μελετήσει καθόλου αυτό το κομμάτι? Δύο γυναίκες ισχυρές, πολύ αξιόλογες και οι δύο, η καθεμιά από τον μετερίζει της με τους διακριτούς ξεχωριστούς λόγους. Η Μάργαρετ Θάτσερ ως πρωθυπουργός, πολύ αμφιλεγόμενη για τα μέτρα και για τις αποφάσεις που πήρε, και η Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία θα έπρεπε να συνεχίσει το καράβι της Μεγάλης Βρετανίας
και θα έπρεπε, όπως έχει περάσει, 14 πρωθυπουργοί. 14 πρωθυπουργοί καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της. Με το, απίστευτο. Με τον Winston Churchill και άλλοι τόσοι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η γυναίκα, όποιος πρωθυπουργός και να της τύχει, θα πρέπει να τα πάει καλά μαζί του. Γιατί το μεγάλο θέμα που ξεχωρίζει τη Μεγάλη Βρετανία από τις άλλες μοναρχίες είναι αυτός ακριβώς ο τελετουργικός ρόλος που έχει ο μονάρχης και ότι δεν ανακατεύεται σε ζητήματα πολιτικής ζωής, πολιτικά θέματα, με αποτέλεσμα αυτό να είναι σταθεροποιητικό και να μην δημιουργεί προβλήματα στο θρόνο και στο πολίτευμα. Από τις αρχαιότερες δημοκρατίες στη Βρετανία και λειτουργεί με άψογο τρόπο. Ό,τι είναι να γίνει πολιτικά θα γίνει. Από εκεί και πέρα ο θεσμός θα υπάρχει για να διασφαλίζει τη συνέχεια. Και θέλω να πω επίσης, παιδιά, και κάτι άλλο, γιατί το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του Λονδίνου. Γιατί άκουσα, λυπάμαι πραγματικά για τον τρόπο που τα ελληνικά ΜΜΕ χειρίστηκαν το συγκεκριμένο ζήτημα, με χαρακτηρισμούς για τη Βασίλισσα όπως η γριά, που δεν θα το τόλμαγε να το πει κανείς ούτε στη γιαγιά του, ούτε στη μαμά του, και είναι εντελώς σεξιστικό, προσβλητικό, και ό,τι άλλο θέλετε, βάλτε για μια γυναίκα στα 96 της χρόνια να την αποκαλεί δημοσιογράφος με αυτόν τον τρόπο. Απαράδεκτη λοιπόν η κάλυψη από τα ελληνικά, την πλειοψηφία των ελληνικών ΜΜΕ. 1,2 δισεκατομμύρια λίρες ανακοίνωσε ο Δήμαρχος του Λονδίνου 4 μέρες του Ιουβιλαίου Εορτασμού στην Αγγλική Οικονομία. Αν βρεθεί ένας δήμαρχος στην Ελλάδα να φέρει τους Έλληνες πολίτες στην τσέπη τους 1,2 δισεκατομμύρια σε 4 μέρες, θα βγω να τον χειροκροτήσω. Έφερε δηλαδή ως τουρισμό και ως... Δεν υπάρχει αυτό που έγινε, Μαρία. Δεν υπήρχε. Στο Χίθρο, όταν προσγειωθήκαμε την Τετάρτη το βράδυ, ήμασταν μια μισή ώρα στην ουρά, μια μισή ώρα πραγματικά στον έλεγχο διαβατηρίων. Η ουρά κόντευε να βγει έξω από τον αεροσταθμό, την παραμονή των εκδηλώσεων. Δεν συζητώ ότι δεν υπήρχε καφέ, εστιατόριο, μαγαζί, το οποίο να μπορούσε να το πλησιάσει. Και να μην είχε προκράτηση από το Φεβρουάριο για να φάσει. Ή να φας ένα πρωινό ή να έχεις ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο. Όλα τα ξενοδοχεία γεμάτα προφανώς. Δεν έτσι, υπήρχε. Sold out. Όλη η κοινοπολιτεία. Και όχι μόνο η κοινοπολιτεία. Στο μολ που βλέπαμε ανθρώπους που περνούσαν δίπλα μας και λέγανε και κρατούσαν και σημαίες. Από όλα τα μήκη και πλάτη της γης και από χώρες εκτός κοινοπολιτείας. Ήρθαν στο Λονδίνο με αφορμή αυτό το γεγονός, αυτό το τετραήμερο και εξοδέψανε αυτά τα χρήματα που ανακοινώθηκαν και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει και πολύ περισσότερα γιατί ακόμα δεν έχει γίνει ο πλήρης απολογισμός. Γιατί πόσο μιλάμε, 1,2 δις, περίπου 1,5 δις σε ευρώ, 1,2 δις λίρες το Σαββατοτετραήμερο των εορτασμών. Άντε να το κάνουμε εμείς με τους δικούς μας, αρχίσουν τα χαστούκια. Γιατί υπάρχει αυτός ο αντίλογος και τι κάνει η μοναρχία στην Αγγλία όταν... Η μοναρχία στην Αγγλία είναι αλληλένδετο κομμάτι της ταυτότητας του βρετανικού λαού. Και πέρα του γεγονός ότι στοιχίζει και σαφέστατα ένα ακόμα κάτι σέντ στον κάθε βρετανό πολίτη η συντήρηση των παλατιών της Βασίλισσας και η ίδια να λειτουργεί ως αρχηγός του κράτους, τα χρήματα που επιστρέφονται στους ανθρώπους δεν υπήρχε, παιδιά. Και δεν το λέω μονάχα για τους ανθρώπους που έχουν μεγάλες επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι πουλούσαν σημαίακια απλά στο δρόμο. Ή τόσοι άνθρωποι είχαν μια καντίνα ή πουλούσαν κάτι σουβενίρ μικρά δεξιά και αριστερά. Είναι χρήματα. Είναι ένα εισόδημα για όλα τα στρώματα της Μεγάλης Βρετανίας. Και όχι μόνο για τους πλούσιους. Και για τους απλούς ανθρώπους που είχαν ανάγκη να δουλέψουν και να βγάλουν χρήματα με αφορμή αυτό το τετραήμερο. Αυτό μας υπενθυμίζει πόσο το Τατόι ως μουσείο μπορεί να ενισχύσει την ελληνική οικονομία. Δεν το συζητώ. Δεν το έχουμε καταλάβει όμως. Ούτε θα το καταλάβουμε ποτέ. Ούτε θα το καταλάβουμε ποτέ. Δεν νομίζω. Εδώ χρειάζεται να έχεις λιγάκι, να έχεις ένα κοσμοπολιτισμό, αγαπητή Μαρία, να έχεις ταξιδέψει, να βλέπεις τα πράγματα όχι από ιδεολογικό πρόσημο. Τι είναι η μοναρχία και το τι είναι το Τατόι και το τι είναι το κάθε τι. Αλλά να τα βλέπεις τα πράγματα με μια σύγχρονη ματιά και πώς ο πολιτισμός και η ιστορία μιας χώρας μπορεί να γεμίζει παράλληλα και τα κρατικά ταμεία χωρίς αυτό να είναι προσβλητικό για τον πολιτισμό και χωρίς αυτό να εμπορευματοποιεί τον πολιτισμό. Όλα μπορούν να γίνουν. Τα πολιτήρια στα μουσεία της Αγγλίας δεν υπήρχε να μην έχουν κομμάτι για την Βασίλισσα και για το Ιουβιλέο. Δεν υπήρχε μαγαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο που να μην έχει κομμάτι αφιερωμένο με προϊόντα στο Ιουβιλέο. Βγήκαν προϊόντα χιλιάδες κωδικοί
για αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Βεβαίως και το Τατόι. Το Τατόι θα ήταν πηγή πλούτου για όλη τη βορειοανατολική Αττική ανάγκη. Με τα ξενοδοχεία και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα ερχόταν να επισκεφθούν τα μουσεία μας και αυτό το καταπληκτικό μέρος που ήταν το Τατόι πριν τη φωτιά, κακά τα ψέματα και ελπίζουμε να ξαναγίνει στο μέλλον. Λοιπόν, να πούμε λίγο πού βρίσκονται οι εργασίες του. Οι εργασίες είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προχωράει ακάθεκτο τα έργα. Παρόλο που το μεγάλο ζήτημα με τις φωτιές που κάηκε πέρυσι σχεδόν όλο το κτήμα, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά το κτηριακό θέμα, η αποκατάσταση των κτηρίων του ανακτόρου δηλαδή, προχωράει. Εμείς τώρα, ο Σύλλογος Φίλων Τατοίου, προχωρούμε με πάρα πολύ γρήγορες διαδικασίες στη μελέτη αποκατάστασης του ανακτορικού κήπου. Θα γίνει μια μελέτη για τον ανακτορικό κήπο που πραγματικά θα τη ζηλεύουν όσοι την δούνε και θα γίνει ένας κήπος στο Τατόι μπροστά από το ανάκτορο με το, όταν εγκαινιαστεί και παρόλο που είναι καμένη η περιοχή που θα επανέλθει ξανά ο ιστορικός κήπος του κτήματος έτσι όπως ήταν παλιά. Οπότε ναι, τα έργα προχωρούν από την πλευρά της πολιτείας, υπάρχουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι μια μεγάλη ανάσα οικονομική. Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμα και αυτό που δυστυχώς έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια και δεν γίνεται, είναι ένας φορέας διαχείρισης που δεν διαχειρίζεται αυτό το κτήμα. Για να μην υπάρχουν τα ζητήματα όπως οι φωτιές, όπως τα σκουπίδια, όπως οι βανδαλισμοί, όπως όλα αυτά. Χρειάζεται διαχείριση το κτήμα. Τελεία και πάβει. Άρα θα δούμε πολύ ωραίους κήπους, θα δούμε πολύ ωραία εκθέματα. Δεν το συζητώ. Το μουσείο με τις άμαξες θα είναι από τα ωραιότερα μουσεία των Βαλκανίων, για να μην πω της Ευρώπης. Γιατί έχω δει τις άμαξες που υπάρχουν στο Τατόι, οι 13 τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και κάποιες που αγνοούνται και μπορούν να βρεθούν. Θα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μουσεία. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραιότερο το μουσείο με τα αυτοκίνητα και τις άμαξες στο Τατόι. Εδώ είμαστε και εδώ είσαστε, από αυτό το ίδιο το ανάκτορο. Γιατί στο ανάκτορο πολλά πράγματα και καλά θυμικά πίνακες, έργα τέχνης και τα λοιπά δεν υπάρχουν πια. Ή έχουν φύγει στο εξωτερικό ή έχουν βανδαλιστεί, έχουν καταστραφεί και τα λοιπά. Οπότε, από πότε αναμένουμε τα εγγένεια? Η 2025, αν όλα πάνε καλά, έχουμε 22 σε 3 χρόνια να εγγενιαστεί το ανάκτορο μόνο. Μαρία, δεν υπάρχει περίπτωση γιατί όλα τα κτίρια θέλει χρόνο για να γίνει και να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα, αλλά τουλάχιστον να εγγενιαστεί το μουσείο στο ανάκτορο. Και μακάρι και το Μουσείο με τις άμαξες και τα αυτοκίνητα. 2025. Εκεί είμαστε όλοι προσανατολισμένοι τώρα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να μπορέσουμε τουλάχιστον να εγγενιάσουμε το μουσείο. Θα είναι και αυτό ένα βήμα. Κάτι τελευταίο να σε ρωτήσουμε. Μέλη άλλων βασιλικών οικογενειών υπήρξε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία? Όχι, ήταν... δεν προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Δεν ήταν κανένας καλεσμένος, ούτε είχαν απευθυνθεί προσκλήσεις για τους εορτασμούς του Ιωβιλαίου, ούτε παρέστη κανείς ενώ σε επίσημο επίπεδο. Από εκεί και πέρα ξέρω, για παράδειγμα, η Μαργαρίτα της Ρουμανίας ότι ήταν στο Λονδίνο αυτές τις μέρες, αλλά σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο, όχι όμως σε επίπεδο βασίλισσας, ότι είχαν προσκληθεί αρχηγοί κρατών ή τέως μονάρχες από την Ευρώπη κτλ. Δεν προβλεπόταν αυτό στους εορτασμούς του Ιωβιλαίου. Λοιπόν, Βασίλης Κουτσαβλής, πρόεδρος του Σωματείου Φίλη Κτήματος Τατοίου, υπέροχο στην ομιλία πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γεύση που μας έδωσες από εορταστικό Λονδινάκι. Φιλάκια!